Βρισκόμαστε στο βιβλιοπωλείο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Λέγομαι Χρήστος Καρβούνης, είμαι φοιτητής νεοελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg, στην πόλη Mainz της Γερμανίας, και θα πω δύο λόγια για το βιβλίο μου «Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο» από τον Αλέξανδρο Πάλι, «Ζητήματα μετάφρασης της Αγίας Γραφής». Το βιβλίο δεν ασχολείται με τα ευαγγελικά, αλλά τα προϋποθέτει. Δηλαδή, βρισκόμαστε στο 1901, ο Αλέξανδρος Πάλις δημοσιεύει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στη Δημοτική, σε συνέχειες στην εφημερίδα Ακρόπολη, το οποίο δημιουργεί τις γνωστές κοινωνικοπολιτικές αναταραχές, αντιδράσεις, διαδηλώσεις, και όλα αυτά αφήνουν πίσω τους 8 νεκρούς, 30 τραυματίες, η κυβέρνηση Θεοτόκη παρετείται, το ίδιο και ο Μητροπολίτης Αθηνών, όπως και ο αρχηγός της αστυνομίας. Η μετάφραση στιγματίζεται ως φρικτή, χυδαία, βέβυλη, αντεθνική, σε ακραία δημοτική και πολλά άλλα. Αυτά είναι τα γεγονότα. Σήμερα, 120 χρόνια μετά, είναι νομίζω μία οφειλή στο ίδιο το κείμενο του Πάλι να αναρωτηθούμε καταρχήν το αυτονόητο. Δηλαδή, η μετάφραση του Πάλι ήταν όντως φρικτή, χυδαία, βέβυλη και όλα όσα τις καταμαρτύρησαν. Και κυρίως αυτή η χυδαιότητα ή η βεβήλωση πώς ορίζεται, πώς στοιχειοθετείται. Αυτό που προσπαθώ δηλαδή να κάνω είναι να εντοπίσω και να αξιολογήσω τα βασικά χαρακτηριστικά, μεταφρασιολογικά χαρακτηριστικά της μετάφρασης του Πάλι. Αυτό όμως για να έχει νόημα πρέπει νομίζω να γίνει μέσα από μια τριπλή διαδικασία. Πρώτον, να εντάξουμε τη μετάφραση του Πάλι σε ένα ευρύτερο θεωρητικό μεταφρασιολογικό πλαίσιο, το οποίο να σημειωθεί ότι τα τελευταία 70 χρόνια έχει γνωρίσει επαναστατικές ανατροπές. Κυρίως από τη δεκαετία του 1950 και μετά, με το Eugene Ida, μέχρι ας πούμε τις λειτουργικές θεωρίες του Hans Vermeer ή της Christiane Nord, δεκαετία του 80 και του 1990, όλο αυτό το μεταφρασιολογικό πλαίσιο έχει επηρεάσει σημαντικά, εάν όχι καταλυτικά, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει κανείς βιβλικό κείμενο ή γενικότερα ένα κείμενο το οποίο πρέπει να μεταφραστεί. Είναι καταρχήν σημαντικό να βρούμε ή να συζητήσουμε μια τυπολογία μεταφράσεων, δηλαδή να δούμε μια μετάφραση σε ποιο τύπο ακριβώς ανήκει. Είναι μια διαγραμμική, όπως τη λέμε, μετάφραση, μια καταλέξη, μια φιλολογική ή μια λεγόμενη επικοινωνιακή ή λειτουργικά ισοδύναμη μετάφραση, όπως την έχουν αναπτύξει τα τελευταία 70 χρόνια στον χώρο της μεταφρασιολογίας. Οπότε, το πρώτο που πρέπει κανείς να κάνει είναι να δει η μετάφραση του Πάλι ή οποιαδήποτε μετάφραση της Αγίας Γραφής σε ποιον ακριβώς τύπο μετάφρασης εμπίπτει. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της δηλαδή. Δεύτερον, να συγκρίνουμε τη μετάφραση του Πάλι με άλλες μεταφράσεις, παλαιότερες και νεότερες, ελληνικές και ξένες. Εδώ δηλαδή να κάνουμε μία αναδρομή στην ιστορία των μεταφράσεων της Αγίας Γραφής, ξεκινώντας ίσως από τη μετάφραση του Άγιου Ιερώνυμου, 4ος και 5ος μετά Χριστόν αιώνα, μετάφραση του Λούθυρου, King James Bible και φυσικά μεταφράσεις του 19ου και του 20ου αιώνα, για παράδειγμα μεταφράσεις με ιεραποστολικό υπόβαθρο, μεταφράσεις που απευθύνονται σε νέους μεγαλοπόλεων οι οποίοι δεν έχουν χριστιανικό υπόβαθρο και γενικώς δεν είναι εξοικειωμένοι με τον κόσμο του χριστιανισμού, άρα χρειάζονται μια εντελώς διαφορετική γλώσσα για να τους προσεγγίσει κανείς. Και φυσικά μεταφράσεις σε έμφυλη ή τη λεγόμενη συμπεριληπτική γλώσσα, δηλαδή μεταφράσεις που απευθύνονται ή μάλλον προσπαθούν να λάβουν υπόψη τους το γυναικείο πληθυσμό ή κάπως να αντισταθούν στον ανδροκρατούμενο κόσμο της βίβλου. Επίσης, πρέπει να γίνει μια ιστορική αναδρομή στις νεοελληνικές μεταφράσεις της Αγίας Γραφής, ξεκινώντας φυσικά από την περίφημη μετάφραση του Μάξιμου Καλλιουπολίτη το 1638 στο πνευματικό περιβάλλον του Πατριάρχη Κύριλου Λούκαρη και φυσικά το 19ο αιώνα μετά για τη μετάφραση του Ιλαρίου Νασιναήτη γύρω στο 1830, μετά τη μετάφραση του Νεόφυτου Βάμβα 1840 και 50, τη μετάφραση που γίνεται με τη φροντίδα της Βασίλισσας Όλγας και βγαίνει το 1900, τη μετάφραση του Αλέξανδρου Πάλι το 1901, για να κλείσουμε με τη μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας στην πρώτη έκδοση το 1985, σε δεύτερη έκδοση το 1989, η οποία μετάφραση νομίζω είναι το επιστέγασμα των ελληνικών μεταφράσεων, αφού πρόκειται για μια μετάφραση η οποία εκπονείται στο πλαίσιο των μεταφρασιολογικών λειτουργικών θεωριών. Τρίτον, να εντοπίσουμε και να αξιολογήσουμε τις καθαρά μεταφρασιολογικές στρατηγικές και τεχνικές που χρησιμοποίησε ο Πάλι στη μετάφρασή του. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πληθώρα στρατηγικών και τεχνικών που μπορεί να είναι παραδοσιακές,
ό,τι αφορά, ας πούμε, κατά πόσο μία μετάφραση μπορεί να είναι ξενοποιητική ή οικειοποιητική, μπορεί όμως και να είναι εντελώς καινοτόμες στο πνεύμα των λειτουργικών θεωριών ή στη θεωρία του σκοπού, την οποία προανέφερα. Εκείνο που θα έπρεπε να επισημάνει κανείς και αξίζει να το προσέξουμε είναι τα διάφορα και εν τέλει διαφορετικά χαρακτηριστικά της μετάφρασης του πάλι. Δηλαδή, σε κάποια σημεία είναι εντελώς πηγοκεντρική, σε κάποια σημεία είναι στοχοκεντρική, σε κάποια σημεία φαίνεται να υιοθετεί εντελώς λειτουργικές θεωρίες, οι οποίες έγιναν γνωστές μετά τη δεκαετία του 1950. Έτσι, δηλαδή, έχουμε να κάνουμε μία μετάφραση η οποία αξιοποιεί, όχι συνειδητά, αλλά παρόλα αυτά αξιοποιεί με εξαιρετικό τρόπο μία αρκετά μεγάλη γκάμα μεταφραστικών και μεταφρασιολογικών, στρατηγικών και τεχνικών. Αξίζει επίσης να επισημάνουμε ότι το βιβλίο δεν πραγματεύεται ευαγγελικά. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει η πρόσληψη της μετάφρασης του Πάλι, η οποία είναι λίγο πολύ γνωστή. Δηλαδή, το τι έχει δημιουργήσει η μετάφραση του Πάλι τις επόμενες δεκαετίες και μέχρι την εποχή μας είναι λίγο πολύ γνωστό. Αυτό στο οποίο εστιάζω είναι η μετάφραση καθ' αυτή. Δηλαδή, κατά πόσο είναι καλή, σε εισαγωγικά φυσικά, γιατί είναι αρκετά σχετικό το τι είναι μια καλή μετάφραση και αυτό είναι και η ουσία της μιας μεταφρασιολογικής προσέγγισης, η οποία εστιάζει ακριβώς σε διαφορετικές οπτικές. Αλλά το βιβλίο εστιάζει στη μετάφραση καθ' αυτή. Δηλαδή, αυτό που της αποδόθηκε ο χαρακτηρισμός βέβυλη, χυδαία, τι ακριβώς σημαίνει. Δηλαδή, πώς στοιχειοθετείται, όπως είπα πιο πριν. Αυτό νομίζω ότι αξίζει να το αναλύσουμε και αυτό είναι ένα βασικό σημείο στο οποίο εστιάζει το βιβλίο. Θα σας διαβάσω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Πατέρα μου εσύ, μες στα ουράνια, Άγιο ας είναι το όνομά σου, ας έρθει η βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου, όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Το ψωμί μας, όσο μας πέφτει, δώσε μας σήμερα και χάρισέ μας τα χρέη, όπως και εμείς χαρίσαμε σε όσους μας χρωστούν. Και μη μας βάλει σε πειρασμό, μόνο γλίτωσέ μας από τον κακό. Το ενδιαφέρον στην περίπτωση αυτή είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μία αντιστροφή, αυτό που λέμε, της οικειοποιητικής στρατηγικής. Δηλαδή, παλαιότερα είχαμε συνηθίσει το Πάτερ Ημών να μην μεταφράζεται. Με την πάροδο του χρόνου όμως, ο αναγνώστης ή ο ακροατής έχει συνηθίσει ακριβώς αυτή τη μη μετάφραση. Άρα έχουμε να κάνουμε με μία κατά βάση αποδεκτή ξενοποίηση. Δηλαδή, ο αναγνώστης ή ο ακροατής έχει αποδεκτεί ότι αυτό το οποίο ακούει ή διαβάζει δεν το πολύ καταλαβαίνει. Ο Πάλις κάνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, προσπαθεί και μεταφράζει αυτό το κομμάτι, το οποίο φυσικά για την κοινωνία της εποχής είναι σκανδαλώδες. Αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι μεταγενέστερες μεταφράσεις και κυρίως οι μεταφράσεις στο τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα και κυρίως οι μεταφράσεις που έχουν εγκριθεί από την Εκκλησία της Ελλάδος και το Πατριαρχείο εφαρμόζουν ακριβώς αυτή τη στρατηγική. Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι το κύριο χαρακτηριστικό με το οποίο συνέδεσαν τη μετάφραση του Πάλι είναι η υποτιθέμενη προφορικότητα, δηλαδή η σύνδεση της μετάφρασης με την ψυχαρική γλώσσα. Εδώ όμως πρέπει να παρατηρήσει κανείς ότι η μετάφραση του Πάλι βγαίνει σε τρεις εκδόσεις. Βγαίνει στην Εφημερίδα της Ακρόπολης το 1901, την επόμενη χρονιά στο Λίβερπουλ το 1902 και το 1910 έχουμε μία τρίτη τελική έκδοση. Αυτό το οποίο αξίζει να δούμε και να προσέξουμε ότι η πρώτη έκδοση, δηλαδή η μετάφραση που βγήκε στην Ακρόπολη και δημιούργησε όλα αυτά που δημιούργησε, δεν έχει μεγάλη σχέση με τη μετάφραση της επόμενης χρονιάς ή τη μετάφραση του 1910. Γιατί εκεί βλέπουμε ότι ο Πάλις, μάλλον πολύ συνειδητά, προσπαθεί να μετριάσει το γλωσσικό τύπο, να απομακρυνθεί από την ψυχαρική γλώσσα, ακριβώς για να προλάβει όλη την κριτική που μάλλον είχε υποψιαστεί ότι θα του απευθύνουν, μάταια τελικά, γιατί όσο απλός και αν ήταν ο γλωσσικός τύπος τον οποίο εφάρμοσε το 1901, τελικά δεν είχε ιδιαίτερη απήχηση. Το βιβλίο απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό, σαφώς και προϋποθέτει κάποια πράγματα από το χώρο της μεταφρασιολογίας, της ιστορίας των ιδεών της νεότερης Ελλάδας, της νεοελληνικής φιλολογίας και της θεολογίας, αλλά απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό το οποίο ενδιαφέρεται για την σύνολη θεματική. Η ασχόληση με τη μετάφραση του Πάλι απορρέει νομίζω από το αυτονόητο. Δηλαδή, όταν μια μετάφραση έχει προκαλέσει τέτοιο άλλο, τέτοιες αναταραχές σε μια κοινωνία, είναι εύλογο το ερώτημα, τι
περιείχε αυτή η μετάφραση, πόσο σκανδαλώδης και χυδαία ήταν. Εκείνο που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι με εξαίρεση ένα κείμενο του Μανώλη Τριανταφυλλίδη, νομίζω από το 1937, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία μελέτη, ούτε ένα άρθρο το οποίο να ασχολείται μεταφρασιολογικά με το κείμενο του πάλι. Το οποίο να το αναλύει και να βγάζει ένα, να βγαίνει, καταλήγει σε ένα συμπέρασμα ότι η μετάφραση αυτή είναι καλή, κακή, τεκμηριώνοντας φυσικά ας πούμε, τη θέση της. Αυτό δεν υπάρχει, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Οπότε αυτό είναι και το βασικό κίνητρο για μένα. Η μετάφραση του πάλι πέρασε ουσιαστικά στα αζήτητα. Δηλαδή δεν επηρέασε σε κανένα βαθμό τις μεταφρασιολογικές προσπάθειες, ας πούμε, της Ορθόδοξης Εκκλησίας της εποχής. Εκείνο που επηρέασε και το γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι είναι το κλίμα σε ό,τι αφορά το γλωσσικό της εποχής. Δηλαδή η μετάφραση του πάλι θα συμβάλλει σημαντικά στο να δημιουργηθεί ένα συγκρουσιακό κλίμα εκείνη την εποχή, έτσι, το οποίο θα αρχίσει να κορυφώνεται, ας πούμε, το 1911 με την θέσπιση του νόμου που καθορίζει την επίσημη γλώσσα στο ελληνικό κράτος για πρώτη φορά, που ήταν η καθαρέβουσα. Και γενικότερα θεωρείται ότι η μετάφραση του πάλι μάλλον λειτουργήσε αρνητικά στο σημείο αυτό. Κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ. Θεωρώ ότι η δημιουργία ενός συγκρουσιακού κλίματος μάλλον επιτάχυνε τη διαδικασία άρσης της κοινωνικής διγλωσίας στην Ελλάδα. Η πραγματική απώλεια όμως σε ό,τι αφορά το κείμενο του πάλι δεν είναι τόσο η στεροφημία της μετάφρασης ή το ότι έχει δαιμονοποιηθεί, αλλά το ότι δυστυχώς δεν μπόρεσε η Ορθόδοξη Εκκλησία να την αξιοποιήσει μεταφρασιολογικά. Δηλαδή, θα έπρεπε να περιμένουμε πάρα πολλές δεκαετίες. Έχουμε μια πολύ καλή μετάφραση γύρω στη δεκαετία του 60 σε απλή καθαρέβουσα, αλλά ουσιαστικά πρέπει κανείς να περιμένει μέχρι το 1985 τη μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, έτσι, σε δεύτερη έκδοση το 1989. Άρα πρέπει να περιμένει κανείς περίπου 80 χρόνια μέχρι να έχουμε μια μετάφραση εξαιρετικά καλή στη Δημοτική, η οποία ανταποκρίνεται τα σύγχρονα μεταφρασιολογικά δεδομένα. Ίσως αξίζει να επισημάνει κανείς ότι διαβάζοντας ένα τέτοιο βιβλίο με ιστορικό ή μεταφρασιολογικό περιεχόμενο, δεν έχει τόσο νόημα αν πιστεύει κανείς ή πόσο πιστεύει, αλλά πιο πολύ να δούμε τα μεθοδολογικά εργαλεία ή τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προσεγγίσουμε ή πρέπει να προσεγγίσουμε ένα τέτοιο, ένα τόσο πλούσιο κείμενο, ανεξάρτητα από το βαθμό πίστης του καθενός και κατά πόσο αυτό, ας πούμε, ανταποκρίνεται στα σύγχρονα μεταφρασιολογικά δεδομένα, το οποίο νομίζω μας βοηθάει να δούμε λίγο την ιστορία ή το κείμενο με ένα εντελώς διαφορετικό μάτι, εντελώς διαφορετικό με αυτό το οποίο είχαμε συνηθίσει ως τώρα. Αναλύοντας τη μετάφραση του πάλι, το αποτέλεσμα είναι αρκετά διαφορετικό από την εικόνα που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια από την μετάφραση καθ' αυτή. Εκείνο που προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι καταρχήν ότι η μετάφραση του πάλι που στιγματίστηκε ως βέβυλη και χυδαία στις αρχές του 20ου αιώνα, στα τέλη του 20ου αιώνα προφανώς είναι αρκετά πρωτοποριακή, γιατί κατά έναν περίεργο τρόπο ουσιαστικά ευθυγραμμίζεται με τις μεταφράσεις, ακόμα και τις επίσημες μεταφράσεις της Ελληνικής Εκκλησίας.